Δεχτούμε. Ε, ναι, καλέ. Νικόλετα Ράλη! Έτσι! Ότι είναι και σκιώτησα και ολυμπιακός πάνω τραγούδι. Και με τα κόκκινα, έτσι. Καλώς την. Καλώς το κορίτσι μας. Α, έχουμε όλο το... Τι κάνετε. Καλά. Εσύ. Πόσο καιρό έφερες τα τέτοια στα βοκάμερα. Ο Φερεντίνος τον Παύλο, τα ξέρεις. Τι κάνει, έτσι. Συγκινημένη. Πώς είστε, παιδιά? Και μια και βρέθηκε σε κάμερα, ετοιμάσου θα τα πεις όλα τώρα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Πρώτη φορά εδώ μέσα πότε ήρθα, να σας πω. Πότε? Στα Καλλιστεία του Αντένα το 2005. Α, βέβαια. Και οι περισσότεροι είναι και γνωστοί οι φυσιογνωμίες, γιατί τα παιδιά όλα εδώ δουλεύετε. Χρόνια ζωή. Πάρα πολλά. Και θυμάμαι κάπου εκεί, δεν είχαμε έρθει για τη Μενεγάκη ακόμα, ερχόμαστε και κάναμε βίντεο. Και μας είχαν στήσει στον τοίχο έναν τοίχο για να μας μετρήσουν το ύψος. Άσχετο τελείως τώρα αυτό που λέω. Γιατί λέγαμε όλες ψέματα. Αλήθεια, βέβαια. Έλα, εγώ βάλω το 83. Βέβαια, και ήταν τόσοι άλλοι. Και εσύ είπες ψέματα για το ύψος. Καλέ, όχι, ήταν γλώσσες. Πόσο είσαι δηλαδή? Όσο φαίνομαι. Το βρήκατε με το βίντεο, παιδιά. Βεβαίως. Καλό κρίμα. Το νούμερο 12, ε. Γιατί κουκλάκιζε, Νικολετάκη. Τις απαντήσεις τις θυμάσαι που είχες δώσει τις ερωτήσεις που σου κάναν? Τι εννοείται? Δεν σε είχαν ρωτήσει τρία πράγματα που θα έπαιρνες μαζί σου? Αυτό ήταν στην Κίνα. Α, στην Κίνα. Το τελικό στην Κίνα. Εδώ είναι το πρώτο βράδυ ή το δεύτερο βράδυ, παιδιά? Το δεύτερο βράδυ. 42, ωραίο νούμερο. Μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις, Νικολέτα, θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι όταν βλέπεις. Είχα δει και στην εκπομπή σου που είχατε παίξει κάποια αποσπάσματα και είχε συγκινηθεί πολύ. Ναι, μωρέ. Είναι πολύ ωραίες αναμνήσεις αυτές και πολύ ευχάριστες.